Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι φτιάχνουμε ένα πολύ ζυμάρι. Νόστιμο είναι αυτό. Θα πάρω κι εγώ ένα σπίτι. Βεβαίως. Αν σας πειράζει. Άρα λοιπόν, το αλεύρι της συνταγής μας. Αυτό θέλω να πάρω που έφαγα. Γιατί μου το έχει στολισμένο και με τα γαριφαλάκια και μου αρέσει. Το σιμιγδάλι, αλεύρι σιμιγδάλι. Έχασα, δεν κατάλαβα. Τίποτα, δεν έχω κάνει κάτι ακόμα. Τι έβαλε, 900 γραμμάρια 900... αλεύρι σκληρό. Mm-hmm. Έχει σημασία το αλεύρι τι είναι. Εγώ θα σου πω ότι έχω κάνει, έχω μοιράσει στα δύο τη συνταγή, γιατί έχω φτιάξει ήδη ένα. Άρα η συνταγή που κάνουμε τώρα είναι μισή από αυτή που έχουμε δώσει στον κόσμο. Έχουμε αλλά... στον κόσμο τη σωστή συνταγή, μπράβο. Δεν μπερδεύω. Ναι, έχουμε 900 δώσει και την καρτέλα. Γραμμάρια, συγγνώμη, μασάω το Χριστόψωμο. Δεν πρόλαβα. 900 γραμμάρια αλεύρι σκληρό. Έχω βάλει τα 20 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό. Τώρα θα βάλω και τα φυτικά έλαια της Άριστον που είπαμε, όλα αυτά που είπαμε πριν. Πώς θα μετρήσω πώς είναι 140 γραμμάρια όταν μετράω τα φυτικά έλαια? 140 γραμμάρια θα σου πω ότι είναι περίπου για κουταλιές της σούπας. 3-4. 12, περίπου 4,5 με 5 κουταλιές της σούπας. Άρα λοιπόν, έχουμε πάντοτε πει ότι αφήνουμε στο ντουλάπι της κουζίνας μας μία συσκευασία Άριστον φυτικά έλαια, μας λύνει τα χέρια σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό είναι πολύ ωραίο που τρώμε σήμερα. Εγώ θα βάλω και λίγο μεγαλύτερες κουταλιές. Βάλε, 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 να μας πάει στη μύτη. Έτσι, εδώ. Να πω και κάτι, ότι αν κάποιος θέλει, μπορεί να μειώσει από τα 140 γραμμάρια φυτικά έλαια που έχουμε της Άριστον, μπορεί να μειώσει τα 40 και να τα κάνει λιωμένο βούτυρο της Άριστον, αν θέλει. Έτσι, για ακόμα περισσότερη ένταση στη γεύση. Αλλιώς κρατάμε όπως έχουμε. Μισό-μισό. Να είμαστε καλυμμένοι από τα πάντα. Να μην μας καλύψει τη γεύση του γλυκάνισου, να φαίνεται το γλυκάνισο. Τα φυτικά έλαια είναι, έχει τη δική του μυρωδιά. Μύρισε τώρα το. Καλέ, δεν το ξέρω, το βάζω στα ψητά. Έτσι. Είμαι πέρασε χθεσινή. Σε παρακαλώ, εδώ μιλάμε μαγείρισα. Έτσι. Όχι άρα λοιπόν, ξαναλέω, αλεύρι, σιμιγδάλι, φυτικά έλαια της Άριστον, ο γλυκάνισος της συνταγής. Τον έχεις πατημένο το. Όχι. Όχι, ολόκληρο. Ναι, για να δώσω κάτι τέτοιο. Θα τον βρω τώρα εδώ μέσα. Δηλαδή, ναι, αν θέλουμε, δεν έχω μασίσει κάποιο αν κομμάτι. Θέλουμε να είναι ακόμα πιο έντονο, μπορούμε λίγο στο γουδί να το σπάσουμε για να αναδείξει ακόμα περισσότερα τα αρώματα. Θα το κάνω γιατί μου αρέσει η μυρωδιά του, ότι θέλω αυτή τη γεύση. Ωραία. Το αλάτι, τη ζάχαρη της συνταγής. Το. Το αλάτι. Πολύ νόστιμο. Και το ούζο. Λοιπόν, αυτά εδώ τα υλικά. Θα σας πω ότι έχουμε χλιαρό. Συγγνώμη, έβαλες και ούζο. Έχω βάλει και ούζο. Επέστα μου και μου λες να το γλυκάνισω μόνο. Έχει και ούζο. Καλά τα πάω ακόμα, καταλαβαίνει από γεύση. Λοιπόν. Η συνταγή μας έχει καινοπή μαγιά. Έχουμε λοιπόν τα γραμμάρια του νερού στη συνταγή. Θα πάρουμε ένα μικρό μέρος από το χλιαρό νερό. Το νερό πρέπει να είναι χλιαρό για να μπορέσουμε να διαλύσουμε την οπή μαγιά. Είναι αυτή που θα μας δώσει και τη διόγκωση, το φούσκωμα δηλαδή που λέμε. Και θα διαλύσουμε λοιπόν μέσα σε μία μικρή ποσότητα από το χλιαρό νερό. Την οπή μαγιά, εδώ να διαλυθεί καλά και θα την ρίξουμε και αυτή μέσα στο γκάβο του μίξερ μαζί με όλα τα υπόλοιπα υλικά, εδώ. Θα σου πω, Ελένη, ότι το Χριστόψωμο, βάσει την παράδοση, είναι το ψωμί ουσιαστικά που είναι παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Και το πρώτο κομμάτι το κόβει ο οικοδεσπότης. Και είναι, το πρώτο κομμάτι είναι του Χριστού και το δεύτερο είναι του φτωχού και μετά ανάλογα με την ηλικία, με βάση την ηλικία της οικογένειας, από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Άρα λοιπόν έχουμε όλα τα υλικά μας και έχοντας διαλύσει σε μια μικρή ποσότητα του νερού που σας έχω δώσει στη συνταγή, την οποία μαγιά. Αυτά λοιπόν θα τα βάλω πάρα στο μίξερ με το γάτζο. Ρε παιδιά, πείτε να μας πάρουν και λίγο τυράκι, κάνα κασεράκι, κάτι. Εγώ μόνο με αυτό είμαι καλή, δεν θέλω να φάω κάτι άλλο. Λίγο τυράκι και λίγο χριστόψωμο και είμαι θεά. Πολύ ωραίο. Ζυμώνουμε λοιπόν. Όσο ζυμώνει, αυτό που θέλουμε να γίνει το ζυμάρι το κλασικό που ξέρουμε. Έχουμε κρατήσει από το νερό, είδατε πριν που σας είπα ότι από την ποσότητα του νερού που σας έχω δώσει του χλιαρού, σε ένα μικρό μέρος διαλύουμε την οπή μαγιά. Το υπόλοιπο νερό λοιπόν που μας έχει μείνει, θα αρχίσουμε να το προσθέτουμε σιγά σιγά, μπορεί να μην το πάρει και όλο. Το ζητούμενό μας είναι να έχουμε ένα ζυμάρι το οποίο δεν θα κολλάει στα τυχώματα του κάδου. Ένα κλασικό ζυμάρι ψωμιού δηλαδή. Εδώ θα ρίξω ακόμα λίγο εγώ. Αυτό το ζυμαράκι μας όταν θα ενσωματωθεί όλο, θα το αφήσουμε για περίπου 10 λεπτά με 15 να ξεκουραστεί. Και στη συνέχεια θα του δώσουμε τη μορφή που θέλουμε εμείς σαν ψωμί. Θα σας πω ότι στην ολόκληρη συνταγή που σας έχω δώσει, θα βγάλετε δύο χριστόψωμα σαν και αυτά που έχω φτιάξει εγώ σήμερα. Ή ένα μεγάλο δηλαδή. Ή ένα μεγάλο. Όπως σας βολεύει. Μπράβο. Να σας πω για να το χτυπήσουμε ωραία και να μην κάνουμε θόρυβο, να ακουγόμαστε. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε με το ωραίο μας χριστόψωμα. Έχω ανεβάσει φωτογραφία του σερβίτσιου της Άριστον.